είναι αυτός ο πυλός ο οποίος δουλεύεται στον αέρα. Αυτός είναι πυλός ο οποίος στον αέρα εξεραίνεται. Και τον οποίο μπορούμε σκάει και αρκετά. Ναι, το πούμε για αυτό. Πολύ όχι αρκετά. Μπορούμε να κόψουμε λοιπόν ένα κομμάτι. Με αυτό το φτιάξουμε. Είναι αέρας. Αέρας, ναι, ναι, ναι. Σαν το σαλάμι. Αυτό στεγνώνει στον αέρα. Δεν χρειάζεται ούτε ψήσιμο. Λίγο νεράκι. Και χωρίς νεράκι, δουλεύετε. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα με αυτό. Έχει όμως ένα μειονέκτημα. Αν θελήσουμε να τον απλώσουμε πολύ, δηλαδή να κάνουμε πολύ λεπτό το... Αυτό όταν θα στεγνώσει θα αρχίσει να χαράζει. Θα σπάει. Αλλά διορθώνεται. Διορθώνεται. Με το ίδιο υλικό, με λίγο νεράκι και στο κάρουμ ουσιαστικά όπου έχει σπάσει. Ή όπως κάνεις το τσιμέντο, όταν το έχεις αυτό, το βρέχεις, το καταφέρεις. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. Αυτό, πες ας πούμε ότι αυτή είναι μια... ότι το έχουμε βάλει και το έχουμε αφήσει. Αυτό θέλει περίπου 24 ώρες, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, να στεγνώσει. Όταν στεγνώσει, αν είναι πολύ λεπτό, αρχίζει και ρηγματώνεται. Σπάει, όπως το τσιμέντο. Όπως όλα τα υλικά. Μπορούμε λοιπόν, εκεί που έχει ρηγματώσει, με το ίδιο το υλικό, έτσι, με λίγο νεράκι στο χέρι, να το στοκάρεις. Ουσιαστικά το στοκάρεις και το κλείνεις. Βέβαια, είναι πολύ καλό υλικό, γιατί μπορούμε να αποτυπώσουμε πράγματα πάλι. Για παράδειγμα, μπορούμε να αποτυπώσουμε το ίγνος από μια ερπίστρια. Εδώ έχουμε μια ερπίστρια, όσο είναι νοπό ακόμα, έτσι, και έχουμε βγάλει το ίγνος της, ουσιαστικά. Ή ένα τροχό απάνω που περνάει. Δηλαδή, αν θέλουμε να φτιάξουμε πατήματα, είναι ιδανική η κατάσταση αυτή εδώ. Είπατε μασκές από φιγούρες. Το CSI έτσι δουλεύει. Μα τι, πού τα έχουμε πάρει αυτά. Τι πολλά CSI έχουμε δει. Δηλαδή, αν θέλουμε, μπορεί αυτό αυτούσιο το υλικό να χρησιμοποιηθεί σε μια ωραία βινιετούλα. Δηλαδή, αυτό εδώ, ας πούμε, αν είχαμε μια βασούλα αυτή τη διάμετρο, κάλλιστα μπορεί να το ντύσεις με το υλικό αυτό εδώ, να πούμε ότι είναι αυτό εδώ η βάση μας, και να φτιάξεις, να το στήσεις απάνω εκεί τη βινιετούλα σου, δηλαδή δύο φιγούρες ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς αυτό που θέλει προσοχή είναι να μην είναι πολύ μικρό το πάχος του και αρχίσει και ρηγματώνει. Αλλά δεν ορθώνεται. Ναι, αυτό που λέγεται, ναι. Πάλι με την ατλακόν, δηλαδή κουτά τα χέρια σου με νερό και ατλασιαρεμένα, ατλακόν με νερό και πλάθεις πρώτα λίγο. Ό,τι κάνει δηλαδή και στον γύψο. Και πλάθεις πρώτα λίγο αυτό το και όπως το απλώνεις μετά ουσιαστικά η ατλακόν κρατάει στις χέρια και δεν το σπάει. Αν δεν το έχεις κάνει αυτό θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις και ένα πινέλο βρεγμένο για να το κάνεις σιγά σιγά σε ρηγματώσεις μέσα για να έρθει να κάθεις. Ναι, με το ίδιο το υλικό. Με το, ή με το ίδιο το υλικό με το χέρι σου, με ένα πινελάκι σιγά σιγά μαλακώνει. Κλείνει πάντως, τα ρήγματα κλείνουν. Απλώς θέλει να πολύ καλά να στεγνώσει. Αυτό τώρα αν το αφήσουμε, δηλαδή αν το δούμε, τώρα έχει ένα υπογκρή χρώμα. Αύριο το πρωί που θα είναι στεγνό, θα είναι άσπρο. Αντίστοιχα, ναι, αντίστοιχα το άλλο που είναι κόκκινο, ενώ το βλέπεις που είναι τερακότα, το βλέπεις ότι είναι ένα, όταν στεγνώσει έχει γίνει τερακότα, όπως το λέει απ' έξω. Επίσης αυτό εδώ πέρα είναι ιδανικό για να μπορέσουμε απάνω να στηρίξουμε πετραδάκια, να βάλουμε άμμο, μπορεί να κολλήσει απάνω η άμμος, έτσι. Μια σημείωση εδώ πέρα ότι αυτό, αν το βάλουμε σε βάση ξύλινη, έτσι, ή λουστραρισμένη ή αλουστράριστη, αν δεν βάλουμε ατλακόλ στην επεξεργασία και το αφήνουμε αστεγνά να ξεκολλήσει, τι κάνουμε. Όπως θα ξεκολλήσει πάνω από τη βάση, αν το βάλεις δηλαδή θα το βρεις την άλλη μέρα και θα λες κύριε γάμο, το είναι ξεκολλημένο. Το σηκώνεις, αυτό όταν παγώσει γίνεται ενιαίο. Μπορείς να το σηκώσεις, κανονικά, βάζεις την ατλακόλ στα πάνω, το πατάς
και έρχεται και κολλάει. Αν δεν έχει χρησιμοποιήσει την αντλάκωση στο, στο πράσινο μείγμα. Στο πρώτο μείγμα, ναι. Ναι. Και με την αντλάκωση κολλάει αυτό το πράγμα. Χρήσιμο υλικό. Ό,τι μένει. Την μπορεί να βάλει και μια άγκυρα. Να με λες. Στη βάση, αν είναι ξύλινη, θα βάλει μικρά καρφάκια. Και αυτό. Να και αυτό. Οπότε πιάνει και δεν κουνιέται μετά. Ή να πιάσει τη βάση όπω είναι το ξύλο. Το κάνανε πολύ παλιά αυτό και, το, και εγώ το κάνω. Και χαράζουμε. Το χαράζεις. Και το αγριεύεις. Οπότε πάει και κάθεται μέσα εκεί και, και κολλάει. Γι' αυτό εδώ. Γι' αυτό εδώ. Έλα, πες την εσύ. Ας πούμε όταν θες να κάνεις... Έλα ρε πες την εμόδια τώρα να μου έρθουν παρακάλια θέλει ρε παιδιά. Κάποιο ίσιο μας πούμε... Αμάρ κύριε Αμάρ, έλα. Ούτε πέντες, ούτε πινάς. Είναι γνώσεις πράγμα. Στο τέλος παίρνεις μία βοντόπουρτσα που τη βρέχεις λίγο και ας πούμε όπως το, το πλάθεις αρχίζεις και χτυπάς από μακριά με βοντόπουρτσα αλλά όχι πολύ κοντά και κάνει τρύπες από μακριά και αυτό αρχίζει και κάνει γραμμές και αγριεύει και ουσιαστικά δίνει την υφή της χτυπημένης πέτρας ας πούμε οπότε δεν είναι για να γίνει ένας βράχος μεγάλος που δεν έχει πλάθει μπορεί να φέρεις ένα κουλουράκι όμως δεν υπάρχει πρόβλημα, ούτε μουστάρι. Ναι, οπότε μια οδοντόπουρτσα. Εντάξει, τώρα δείτε. Ναι, το έχει διαμορφώσει. Ας πούμε, έγινε λεπτό, το πιο μακρύ και το κάνει. Οπότε αποκτάει αυτή την υφή που έχει η πέτρα. Οπότε αυτό μπορεί να στεγνώσει μετά και να σου κάνει αυτομάτως και το, το σαγρέ της πέτρας απάνω στη. Λοιπόν, αυτό τώρα ό,τι περισσεύει για να μην πάει χαμένο, το βάζουμε σε μια ωραία σακουλίτσα πολυπάκ στο ψυγείο. Ένα-δύο μήνες, τρεις μήνες θα κρατήσει για να μην το, για να μην το πετάξουμε. Θα κάνουμε τώρα μια έτσι προσπάθεια να χτίσουμε έτσι ένα μίνι διοραματάκι και να εφαρμόσουμε αυτά που είπαμε πάνω σε ένα μίνι διόραμα. Ξεκινάμε λοιπόν να πούμε ότι αυτή είναι, αυτό το DAO είναι η βάση μας, έτσι. Και θέλουμε εδώ να κάνουμε ένα πρανές, δηλαδή να κάνουμε ένα βουναλάκι. Ξεκινάμε με κομμάτια. Κόβουμε εδώ πέρα το DAO, όπως θέλουμε. Και ξεκινάμε και φτιάχνουμε ένα νοητό βουναλάκι. Ας πούμε ότι αυτό εδώ πέρα είναι το βουναλάκι που θέλουμε να φτιάξουμε. Ατλακόλ. Θα μου και χείλη. Θα μου και χείλη. Ατλακόλ. Καλά τώρα, είπες πολύ, δεν μας πειράζει. Επίσης μία, κάτι το οποίο δεν είπαμε και είναι, είναι αρκετά σημαντικό. Είναι πώς τοποθετούμε τα μοντέλα απάνω στο διόραμα. Συνήθως τα μοντέλα τα τοποθετούμε διαγωνίως. Έτσι. Για λόγους καθαρά ότι έτσι με τον τρόπο αυτό σπάμε τις παραλληλίες και είναι πολύ πιο εμφανίσιμο το μοντέλο μας. Είπε το άτομο, πάω στις παραλληλίες. Το επόμενο σεμινάριο θα είναι σε αμφιθέατρο. Ναι, έτσι. Θα μας δώσει επιστημονική συμβίωση, δεν είναι. Φτιάχνουμε λοιπόν. Πολλά western. Μια παραλληλία. Εντάξει τώρα θα είναι λίγο το. What if το. Το θέμα. Το θέμα. Λοιπόν τώρα. Οπότε λοιπόν σε πρώτη φάση έχουμε φτιάξει. Ας πούμε ότι εδώ έχουμε ένα δρόμο που θέλει να περάσει αυτό ανάμεσα. Έτσι. Είναι δύο βουναλάκια. Θέλουμε να σπάσουμε λίγο το, να μην είναι ένα flat πράγμα, έτσι. Έχουμε πάρει περίπου μέτρα
για να δούμε τώρα ότι όντως περνάει ανάμεσα τα δόντια. Δηλαδή, μεταφέρουμε πολύ κοντά, μην στριμώξουμε και το προγαλείο εδώ πέρα, δεν υπάρχει κανένα λόγος. Καλό ήταν να τα περνάτε με μοδοκυκλίδα από μέσα. Ναι, πράγμα. Γιατί ή ας πούμε μήκη σιδερένια. Οτιδήποτε. Σωστό. Και για να γλιτώσει υλικό ας πούμε, γιατί τίποτε δεν είναι κανένα βράχος έτσι ευθεία. Η σύνθεση είναι έτσι ας πούμε. Μία, η πιο, σίγουρα δεν κάνει το γυαλόχαρτο γιατί θα μπορεί να τα ξυλώσει όλα ή αφήνει λίγο. Αν δεν έχει ας πούμε αυτό το ζεσταμένο σύρμα ή θερμομάχαιρο ή οτιδήποτε, πολύ καλό είναι το κουζινομάχαιρο του σεφ το μεγάλο, αλλά χωρίς δοτιά. Και το κόβεις ουσιαστικά, αφού το κόβεις σαν νερό, σαν χαρτί. Δηλαδή να πάμε και κουζινομάχαιρο, να το κουζινομάχαιρο. Είναι αυτό που λέει, παιδιά, αυτό που λέει ο Αλέξανδρος, ουσιαστικά για να μπορέσουμε αυτά εδώ. Παντρεμένος είναι και με παιδί, άσε να λέει. Έχει πάρει το κουζινομάχαιρο της γυναίκας του. Ο χορηγός σεμιναρίου του Κούκεξο. Ο κύριος Παρδιάρος. Ο κύριος Παρδιάρος. Λοιπόν, με αυτό το πράγμα εννοεί. Ας το λίγο να μπορέσουμε να τα στηρίξουμε. Έχουμε φτιάξει λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει και έχουμε φτιάξει το... Ναι, παιδιά, αυτό τα στεγνώσει και γίνει ένα σώμα. Μπορεί να σπάσει αλλού, εκεί θα σπάει. Τελείωσε. Λοιπόν. Βέβαια, εδώ έχουμε φτιάξει τώρα το πρώτο κομμάτι που είναι το. Έχουμε ανεβάσει το υψομετρικό, αλλά δεν είναι βουνό αυτό το πράγμα τώρα. Έτσι. Απλώς, αν βάζαμε εδώ γύψο, δεν θα στέγνωνε ποτέ. Οπότε βάζουμε τα κομμάτια αυτά και ανεβάζουμε. Δηλαδή δεν βάζουμε κάποια συμπαγή μάζα ή πυλό, δεν θα στέγνωνε ποτέ, δεν θα μπορούσαμε να το διαμορφώσουμε ποτέ. Βάζουμε λοιπόν αυτό εδώ πέρα το υλικό, κάτσε από εδώ και να... Έτσι. Οπότε προχωράμε παρακάτω. Όχι, είναι το ειδικό ποτήρι αυτό που βάζουμε μέσα τα πινέλα, τα σφαλμένα, τα έκανα. Λοιπόν, ένα πινέλο φθηνό, λίγο νεράκι. Θέλουμε λοιπόν εδώ να διαμορφώσουμε αυτό το πρανές εδώ, γιατί το πρανές δεν σ' άρεσε. Γεωγραφική υπηρεσία στρατού. Το πρανές. Αυτά τα λέγε ο Τζακ, από εκεί μου έχει μείνει. Φτιάχνουμε λοιπόν, διαμορφώνουμε με τα ίδια τα κομμάτια του Ντάου την πλαγιά. Κόβουμε κομματάκια κανόνιστα. Έλα, ναι. Κόβουμε κομματάκια ακανόνιστα. Και προσπαθούμε να κάνουμε το πρανές εδώ. Έτσι. Μπορεί να μας έχουν περισσέψει από το κόψιμο, αυτά δεν τα πετάμε, κομματάκια που είναι, όπως είναι αυτά εδώ ας πούμε. Αυτά εδώ δεν μαχαμένα. Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε την πλαγιά. Όσο περισσότερο υλικό βάλουμε, τόσο λιγότερη δουλειά γλιτώνουμε. Τόσο δουλειά γλιτώνουμε. Το σοβά μετά. Τυβάς δεν είναι ακόμα ένα το σοβά. Κάτσε λίγο. Τα ακούω, τα ακούω. Βάζουμε και καμιά δοκιμηθήτα γιατί θέλουμε να επιταχύνουμε λίγο το... να το προχωρήσουμε λιγάκι το... Αν
Αυτό όμως καταλαβαίνετε με την οδοντογλυφίδα εδώ πέρα και με την κόλλα μου σε γνώση γίνει ένα σώμα. Κόβουμε και ό,τι περισσεύει για να μην μας τρυπήσει. Με ψαλίδι ακριβίας. Πάντα με ψαλίδι ακριβίας, έτσι. Λέιζερ. Μυστέρι. Λέιζερ κατ. Και κοφτάκι, ό,τι έχεις μπροστά σου. Λοιπόν, τώρα, η επόμενη κίνηση είναι να διαμορφώσουμε εδώ. Τι θα κάνουμε, παίρνουμε ένα ωραίο χαρτομάτιλο. Ή και εφημερίδα, απλώς εγώ προτιμώ το χαρτομάτιλο λόγω του άσπρου χρώματος. Γιατί η εφημερίδα μπορεί να θέλει βάψιμο και ξανά βάψιμο και ξανά βάψιμο και ξανά βάψιμο. Το χωρίζουμε. Έλα. Το χωρίζουμε. Βγάζουμε. Γιατί το χωρίζω τώρα, το, να σου πω. Το χωρίζω γιατί. Αυτά είναι διπλά σύνδεσμα στο χαρτομάτιλο. Δεν χωρίζεται με τίποτα. Δεν αποχωρίζεται. Γι' αυτό κινέζικα χαρτομάτιλο. Έλεγα, πήρα. Κινέζικα είναι αυτά. Νομίζεις. Λοιπόν. Άρα ζεύγα τότε. Το χωρίζουμε γιατί. Υπάρχει περίπτωση ότι θα το βάλουμε πάνω σε ένα τλακόρ να κολλήσει το ένα το φύλλο και το άλλο που είναι απ' έξω, ενώ βλέπει να μας δείχνει ότι έχει κολλήσει, πραγματικότητα να στεγνώσει να μην κολλήσει και να ψάχνουμε να το βρούμε. Μετά. Ή φουσκώνει. Ή να φουσκώσει εκεί που δεν πρέπει. Να το περιμένουμε. Παίρνουμε λοιπόν. Λίγο, βάζουμε λίγο νεράκι στο πινέλο. Δεν θέλουμε πολύ πηχτή την ατλακόλ, να μπορούμε να τη δουλέψουμε. Και ξεκινάμε και γεμίζουμε ατλακόλ. Αυτά εδώ δεν έχουν κολλήσει ακόμα, παιδιά, δεν πάμε. Ώστε να έχουμε σε όλη την επιφάλεια ατλακόλ. Λίγο αραιωμένη. Τώρα, δεν έχω δοκιμάσει να στρίξω την ατλακόλ με ένα spray gun. Ίσως να δουλεύει. Όχι. Στάζει. Ωραία. Άρα πάει αυτό. Έχει καταστρέψει πολλά. Γι' αυτό ρωτάω. Μα γι' αυτό ρωτάω. Λέω, δεν το έχω δοκιμάσει. Αφού έχει καταστρέψει, εσύ γιατί δεν καταστρέψει κι εγώ. Παίρνουμε. Γιατί δεν το πιστεύει γι' αυτό. Εδώ. Το χαρτάκι. Απλώς το ακουμπάμε απάνω στην επιφάνεια. Και υπάρχουν δύο τρόποι τώρα εδώ. Ο ένας είναι οπότε μάνι έχουμε διαμορφώσει μια πλαγιά. Από κάτω βάζει και να καλύψει μια πλευρά της γυψόβαθρας και από κάτω με τα μποναριστά, ας πούμε, φτιάχνει. Εδώ τώρα έχουμε, καλό θα είναι το κομμάτι αυτό που περισσεύει να μην το κόψουμε τώρα, θα τα αφήσουμε λίγο να στεγνώσει. Αλλά αυτό το κάνουμε σε όλη την επιφάνεια για να μπορέσει το χαρτί να κάνει αυτές τις πτυχώσεις που θέλουμε. Και ψάρα πολλά θα κάνει και αυτό. Εντάξει, κάτι να μπορέσεις να κατεβάσεις το χαρτί. Απλώς θα κόψω λίγο εδώ πέρα για χάρη οικονομίας χρόνου για τους επάνω, γιατί δεν πρόκειται να στεγνώσει. Θέλει ώρες για να στεγνώσει το χαρτί. Και πιστολάκι, ναι, δυνατό πιστολάκι. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε και στα πλάγια. Εδώ που είναι ίσιο, βλέπετε ότι πολύ πιο εύκολα γίνεται.
και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο το χαρτί για να κάνουμε το περίγραμμα της βάσης. Αυτά μπορούμε να τα αφήσουμε όταν στεγνώσουν με ένα κοπηδάκι, τα πήραμε και φύγαμε. Οπότε εδώ όπως βλέπετε έχει αρχίσει ήδη και διαμορφώνεται μια πλαγιά χωρίς πολλά πράγματα. Όταν θα στεγνώσει αυτό το πράγμα, αν δούμε ότι σε κάποιο σημείο έχει τρυπήσει ή έχει μπάλωμα, πάλι με χαρτί και τρακόρ, το μπαλώνουμε, το κλείνουμε, τελείωσε το πανηγύρι. Ξεκινάμε λοιπόν, φτιάχνουμε την πλαγιά, άρα έχουμε πάει ένα βήμα ακόμα παραπάνω και λέμε τώρα ότι η πλαγιά εδώ, στα σημεία αυτά εδώ, έχει για παράδειγμα βράχια πεσμένα. Αντλακώ λοιπόν εδώ. Αυτό τώρα γίνεται εφόσον έχει στεγνώσει, έτσι. Έχει περάσει το 24ωρο, έχει στεγνώσει, έχουμε κλείσει τις τρύπες όπως έχει αυτό εδώ πέρα. Κάπως έτσι κλείνει και το πρόβλημα. Λοιπόν, βάζουμε τα κολμπόλικη. Από αυτά λοιπόν που έχουμε εδώ πέρα, βλέπουμε εδώ, είπαμε, έχουμε διάφορα είδη πέτρας. Όπως είναι η ατλακόλα πάνω εδώ, αυτή έχει ακόμα την ιδιότητα να μπορέσουν να κολλήσουν απάνω τις πετραδάκια. Αυτό θα ήταν καλύτερα βέβαια να γίνει, εφόσον στεγνώσει αυτό, περνάμε άλλο ένα χέρι ατλακόλα από πάνω, παχιά-παχιά, έτσι, για να μπορέσει να κάτσει απάνω το πετραδάκι. Αν έχουμε αποφασίσει σε τι τερέν θα κινηθεί η κατασκευή μας, όπως είναι εδώ αυτό έχουμε ρίξει πετραδάκι, όσο κρίνουμε ότι πρέπει, και έχουμε, λέμε ότι ας πούμε αυτό είναι κάπου σε κάποια περιοχή με βλάστηση, με οτιδήποτε. Παίρνουμε λοιπόν σκόνια γεωγραφίας, άλλο χρώμα, έτσι, όχι με το δάχτυλο, έτσι, κάτι, έχουμε κάτι, το έχουμε και εμείς, απλά τώρα... Παράσει. Κάτι, ένα... Πολύ κυνήγη γυναίκα. Ε? Πολύ κυνήγη γυναίκα. Ναι. Όχι, θα τα κάνεις έτσι όπως πέτει. Βάζουμε λοιπόν μέσα στη... Ναι. Εγώ ήδη εξορίστηκα. Έχω καλέψει το υπόγειο και έχω αναγκαστεί. Όχι, δεν είμαι μόνος. Μπορούμε να ανακατέψουμε και λίγο κομματάκι και λίγο από το άλλο το υλικό. Και εδώ τώρα, εγώ μέσα σε αυτό το υλικό, επειδή ναι μεν έχει την ατλακόλα πάνω, θα βάζα και λίγο γύψο. Πολύ λίγο γύψο για όλα αυτά τα πράγματα μαζί να τα ενώσει. Η αλατιέρα είναι πολύ χρήσιμη και αυτή, όπως είναι και πολύ χρήσιμα τα κόσκινα που έχουν για τη ζάχαρη άκνη. Κρακ. Θυμίζεις τα φρέσκα. Ναι, μαγειρεύουμε άλλα πράγματα εμείς, έτσι. Λοιπόν. Δεν έχει βάλει ακόμα το δεύτερο βάστα σκόρμα. Ναι, δεν έχω δικιά μου, ξέρεις. Αυτό έχει. Λοιπόν, εδώ έχουμε ανακατέψει διάφορα χρώματα. Έτσι. Θα μας βγει ένα πράσινο καφέ, κάτι. Λοιπόν, με την αλατιέρα πασπαλίζουμε. Βλέπουμε ότι ήδη έχει αρχίσει πολύ πρόχειρα να διαμορφώνεται η πλαγιά. Δεν θα μείνει όλη η ποσότητα πάνω. Αυτή
Αυτή θέλει περίπου, θα χρειαστεί γύρω στο 1-24 ώρα για να στεγνώσει όλο το υλικό και να γίνει ένα. Όταν στεγνώσει λοιπόν το υλικό, το βγάζουμε έξω, το φυσάμε καλά-καλά και αν χρειαστεί, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Ξαναβάλεις από πάνω πλακόν, δηλαδή. Πάλι πάνω ένα πλακόν, σιγά-σιγά, κάντε πάλι, κάντε πάλι, κάντε πάλι. Γιατί ούτως ή άλλως ένα βασικό έχουμε πάρει από εδώ πέρα. Τώρα, ας πούμε ότι αυτός είναι ο δρόμος. Παρασύρει τα... Έχει πέσει ο κόκκος της αγιογραφίας και έχει κολλήσει, ας πούμε, κάτω πλευρά της πλακόλη. Πάνω είναι ανέπαφο. Οπότε αν λείψει πάρα πολύ νερό ή μπορεί να σου τρέξουν χρόνια... Και να τα χάσεις. Ή μπορεί να σου σηκωθεί, δηλαδή, γιατί ουσιαστικά αν το δεις σε μικροσκόπιο, έχει κολλήσει μόνο η μία πλευρά του κόκκου. Απλά φανταζόμουν ότι αν βάλεις πιο πυκτή, ίσως... Όχι πυκτή, αραιωμένη, αλλά όχι, όχι τόσο. Όχι νερό. Όσο πας, δηλαδή όσο κάνεις το δεύτερο χέρι, και μειώνεις την αραιώση, ναι. Αραιώση, ναι. Όχι πυκτή, γιατί θα σου κάνει μπουναλάκι μετά. Ας μπορεί να στα τραβήξει κι εγώ κάτι. Θα τραβήξει! Ήξεις τι κάνει αυτό όταν είναι πολύ πυκτή, κάνει φούσκα η οποία σκάει. Μπράβο, ναι, ακόμα χειρότερα. Μια φούστα, την βλέπεις πυκτή και ξεραθείς. Ναι, εντάξει, απλώς επειδή το είχα εδώ μέσα. Το δεύτερο χέρι, για παράδειγμα, μετά το καφέ, μπορεί να βάλει λίγο... Κάτσε να δω, τι έχει εδώ πέρα. Λοιπόν, άλλο χρώμα. Λίγη πάπρικα. Πιστεύω να στιγμής. Διαφοροποιείς τα χρώματα για να δώσεις σημεία. Έτσι. Αυτό είναι η βάση. Η βάση είναι, έτσι, δηλαδή αυτό είναι η βάση που θα σου κάνει και το σαγρέ που έχει το έδαφος και τη κομματίλα και τα λοιπά. Αυτό βάφεται από πάνω. Είναι σαν primary. Έτσι. Γιατί μετά θα κάνει τον αναγράφο σου. Ναι, θα κάνει φωτίσματα ανάλογα με το τι θέλεις να κάνεις. Το πάσο που θέλεις. Φαντασία. Ναι, απλώς είναι μια καλή τεχνική για να μπορέσεις να καλύψεις. Θέλει μια βασική, ας πούμε, να ταιριάξει ο βράχος σου πάνω, ας πούμε, στο τερέ. Ας πούμε, αν κάνεις desert δεν μπορεί να έχεις τόσο καφέ. Ναι, αν ήταν desert θα ήταν άλλο. Αν κάνεις άλλο, γιατί έτσι κι αλλιώς κρύβονται όλα αυτά, είναι λίγα και καταλήγουν κάπως. Τώρα, Σκανδιναβία δεν μπορεί να έχεις... βέβαια. Κίτρινο βράχο, αλλά μετά από εκεί και πέρα η φύση, ξέρεις, δεν έχει ούτε κωδικούς, ούτε χρώματα, ούτε εφές, ούτε τίποτα. Δηλαδή, πας όπου σε πάει. Αρκεί να είσαι η χρωματική παλέτα, να είναι σωστή με το περιβάλλον που θα βάλεις το τέτοιο. Αφού λοιπόν έχουμε κάνει εδώ... Καιροβράχος μακριά, έτσι, γιατί να μου αφήσεις πολύ. Μακριά και με... και με πίεση χαμηλή, μεγάλη πεντάλια. Μεγάλη πεντάλια και μακριά, δηλαδή να πηγαίνει σύννεφο. Στο τέρμα του, σύννεφο, σύννεφο. Όχι κοντά, γιατί μετά, αν δεν έχουν κολλήσει, όπου δεν έχει κολλήσει, θα πετάει μετά αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Ή να μειώσει την πίεση. Ή να μειώσει την πίεση και σου λέω και πεντάλια και μακριά. Αυτό μετά όταν αρχίσει να βαφτεί, επειδή έχουν διαμορφωθεί εδώ πέρα μέσα... Τυχώσεις. Θα μπορέσει να βαφτεί, π.χ. ένα καφέ σκούρο, ένα πράσινο σκούρο. Εδώ μέσα θα μπορέσει να βαφτεί ένα πράσινο πιο σκούρο ή ένα καφέ πιο σκούρο, εδώ που κάνει την πτυχή μέσα. Ή η Φερρυπίνη μπορεί να βαφτεί σε γκρι, να κάνει στο βράχο τον γκρι, τον ξερό. Στεγνό πινέλο. Στεγνό πινέλο, ναι. Αφού έχει βεβαιωθεί ότι έχουν κολλήσει όλα πάνω και έχει περάσει και το χρώμα πάνω, το χρώμα βοηθάει να κολλήσουν τα υλικά μεταξύ τους. Κάνει το γνώμη ότι ό,τι τεχνική κάνει και σε όλα τα άλλα. Το μακριά ο αερογράφο γιατί δεν βάφει μοντέλο που θέλει να είναι όλο βαμμένο. Γράφει ένα άνθρωπο οπότε όπω θα περνάει σύννεφο, αυτό φυσικά θα αφήσει πτυχώσει οπότε θα κάνει μόνο φυσική σκίαση. Πάει στο κάτω. Θα κάνει φυσική σκίαση. Οπότε αφού στεγνώσει, κάνει ένα αγό πρώτα τη σκίαση. Ό,τι σκοτεινό μέρο να το κλέβει. Φωτίζεις μετά όλες τις άκρες, που πρέπει να βράσουμε να μην με χρώμα. Οπότε κάνεις βάσμα αερογράφο, αν βάζεις το πινέλο, πέρα από να σου σηκώσει το υλικό όλο και θα μείνει πάνω στο πινέλο, το πινέλο δεν έχει τη φυσικότητα ότι θα πάει η κοκκιά παντού, θα το βάψεις όλο δηλαδή. Ναι, ενώ ο αερογράφος... χάνει τη φυσικότητα ουσιαστικά. Σωστό καλό. Εδώ τώρα έχουμε περάσει μπόλικη Ατλακόρ, στο δρόμο ας πούμε, έτσι.
Τώρα αυτό, με τα μέτρα που έχουμε πάρει, κάνουμε κάτι στην 35. Εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κοσκινισμένη άμμο. Η οποία κοσκινισμένη άμμος, όπως είναι η αντλακόλ τώρα πάνω, διαμορφώνουμε και τον δρόμο. Ας πάει και πάνω εδώ, δεν μας πειράζει, δεν θα κολλήσει παντού. Και να κολλήσει πάλι δεν μας πειράζει. Δηλαδή μας ενδιαφέρει να παντρέψουμε το χωματόδρομο με το βουναλάκι. Και να πάει απάνω εκεί δεν μας χαλάει. Έτσι αλλιώς και ο δρόμος κάτω είναι έτσι, το χώμα έτσι, το οποίο έτσι, έτσι. Δεν είναι άσφαλτος, είναι ένας χωματόδρομος. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έχουμε διαμορφώσει και το δρόμο. Έτσι. Και εδώ πάλι η διαφιλοσοφία. Αεροδάφους. Ακριβώς. Ανοίγματα. Στεγνώνει, φυσάμε. Τώρα, εδώ, μπορεί σε κάποια σημεία η άμμο να μην έχει κολλήσει καν. Δεν μας χαλάει. Και να έχει μείνει από μέσα το φυσικό, να έχει μείνει μια τρύπα. Εδώ έχει μια τρύπα δρόμος. Ο μαδρόμος είναι μια τρύπα. Έχει ένα σπάσιμο. Μας χαλάει. Ένα επίσης σημαντικό που πρέπει να γίνεται σε αυτή τη φάση του διοράματος είναι αν θέλουμε να τοποθετήσουμε πέτρες, για παράδειγμα, τώρα που είναι ακόμα νοπό αυτό το πράγμα, θέλουμε μέσα στη μέση του δρόμου να βάλουμε μια πέτρα. Αν τη βάλουμε έτσι, είναι σαν να έχει πέσει από τον ουρανό. Έτσι. Δεν είναι, δεν έχει καμία σχέση. Μπορούμε να κάνουμε το εξής, όπως είναι ακόμα νοπό εδώ. Κάνουμε μια ωραία έτσι θέση για την πέτρα. Βάζουμε λίγη παραπάνω αντλακόλ. Ούτως ώστε την ώρα που θα πατήσει, η αντλακόλ να ξεχυλήσει. Έτσι. Και αφού έχει ξεχυλήσει η αντλακόλ, ξαναπασφαλίζουμε. Άρα τι έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει μια πολύ πιο φυσική τοποθέτηση της φέτρας μέσα στον δρόμο από το να είναι σαν να έχει πέσει από τον ουρανό. Αν θέλουμε να τη βάλουμε μέσα στη μέση. Αυτό όταν θα στεγνώνει, δηλαδή όταν θα αρχίσει να στεγνώνει και τα κολλητά, απλώς θα φαίνεται μια πέτρα μέσα στη... Είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο που το κάνουν πολλοί. Δεν το θα περάσει, θα χτυπήσει την πέτρα. Θα κάνουμε και τα κολλητά, θα δαλάζει. Πού κάνεις ατέλειο. Πού κάνεις ατέλειο, θα κάνουμε ρε φίλε, ο Μίτσος, λοιπόν. Στην επόμενη μακέτα. Στην επόμενη μακέτα, ναι. Δύο, κάνουμε ένα δύο. Όπως θα λέτε, τα βέρνα πιο καθώς είσαι, παρατήσαμε πόβο για να φάμε και τρούμε. Κάνουμε και λίγο το υπόλοιπο. Ρίξε λίγη πρασινάδα. Ναι, μα γι' αυτό θέλω να κάνω. Να βάλουμε και λίγη πρασινάδα, ναι, παρά έγινε το κακό. Τα μαρούλι κανένα. Όχι, μπορεί να βάλουμε φωάζι. Παιδιά, η αντλακόλ είναι δια πάσα νόσο, είπαμε. Με τον ίδιο τρόπο, τώρα αν είχα ένα πιο μεγάλο κόσκινο θα το κάνα και με κόσκινο. Έχουμε βάλει κάτι κάτω έτσι, δεν κάνουμε το σπίτι. Τα λέω κιόλας για να μην έχω... Το βίντεο δεν το δουν οι γυναίκες μας, οπότε... Ναι, δεν το ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Και καλό θα είναι, εδώ από, δηλαδή, τώρα δεν το έκανα, αλλά μπορούμε, όταν κάνουμε κάθε εργασία, μπορούμε να βάλουμε μια εφημερίδα. Ό,τι πέφτει, το ξαναμαζεύουμε, ξανά πίσω, να μην πάει χαμένο. Ταξίδια δεν υπάρχει τώρα. Αυτό κολλιέται με τον ίδιο τρόπο, πάλι με την αντλακόλ, όπως την έχουμε βάλει. Όχι. Όχι. Αυτή η περίφημη αντλακόλ. Έλατε!
Ναι, παιδιά, δύσκολο που να βρεθεί αντλαχούν τώρα. Δύσκολα πράγματα να έχουν. Εδώ, φεύγοντας, παίρνει το πάνω. Αριστερά. Το eBay. Α, το eBay, ναι. Από το eBay. Αυτό απλώς λίγο το πατάμε πάνω στην επιφάνεια για να κολλήσει. Αυτά βάφονται τα συγκεκριμένα, έτσι. Μπορούμε να καλύψουμε όλη την επιφάνεια με αυτό. Μια διαφορετική τεχνική, τα παιδιά που πριν, αν έχεις να κάνεις κάτι μικρό, μια μικρέτα ή δηλαδή όχι αν έχεις να κάνεις... Μια μικρή βασούλα, ναι. Αντί για ατλακόλ, μπορεί να έχεις, επειδή ας πούμε έτσι όπως ρίχνεις στο χώρο, σου μπορεί να έχεις κάτι κενά, ας πούμε έτσι δεν θα το πετύχεις. Παίρνεις έναμελ, χρώματα σμάλτα, και βάφεις ας πούμε για το γρασίδι ένα πράσινο κοντινό ή για το χωματόδρομο ένα χρώμα κοντινό και όσο είναι ακόμα νοπό, μην το αρέσει πολύ για να μην σε κάνει γράφο, όσο είναι ακόμα νοπό, ρίχνεις από πάνω την πρασινάδα ή τη σκόνη. Οπότε παντρεύεις, ναι. Και, αλλά με ακριβικά δεν γίνεται, επειδή είναι νερού, δεν κολλάνε. Το ένα μέλι με το κολλήσι είναι σαν κόλλα. Το ψιλογιώνει κιόλα το πλαστικό. Τώρα είναι εντάχει διαδικασία, έτσι δεν έχουμε κάνει κανονικά όπως... Η υπομονή είναι αρετή. Βέβαια, ναι, αλλά εντάξει, παιδί μου, να δείξουμε πώς γίνεται. Τέλειο όμως, αυτά μιλάμε για 24 ώρα τώρα, έτσι. Γιατί ρε παιδί, γιατί είπαμε. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Και διαμορφώνουμε. Τώρα, να κάνουμε και μία, να βάλουμε και λίγο, μια και τον αναφέραμε, μια τον αναφέραμε, μαζάκια για άλλη μια και αναφέραμε και το θέμα, και το θέμα του γύψου. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε γύψο, υπάρχει ένα ειδικό που λέγεται, δεν θυμάμαι πώς το λέω, τέλος πάντων, το εργαλείο που είναι ελαστικό, το οποίο μπορεί να φτιάξει μέσα τον γύψο, να φύγεις. Ναι, παλιά παίρναμε μια μπάλα θέση του περιπτέρου και την κόβαμε στη μέση και κάναμε εκεί πέρα. Υπάρχει στα χρωματοπολία, γεια σου ρε Βασίλη, υπάρχει στα χρωματοπολία ένα ειδικό που είναι σαν μισή μπάλα, ελαστικό. Ναι, το οποίο αφήνεις μετά μέσα το γύψο. Μόλις τεχνώσεις κάνει μια κρακ και το πετάς σκουπίδια. Ή το κάνεις... Σαν σιλικονούχο. Μπαλάκι το τένις. Ένα μπαλάκι ρε παιδί μου, ναι, αυτό το πράγμα είναι, υπάρχει. Κάνε όσο είναι το γύψος που έφτιαγαν στην οικοδομή σε... Σε τα... Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Κάνεις ένα κρακ. Και μετά το πετάς και τελείωσε. Λοιπόν, αυτό που θέλει λίγο προσοχή στο γύψο είναι, βάζουμε πρώτα νερό. Περίπου μια μικρή ποσότητα και μετά αρχίζουμε και προσθέτουμε το γύψο. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε. Οπότε προσθέτουμε στο νερό πλέον γύψο. Και ανακατεύουμε. Εδώ θέλει προσοχή γιατί αν βάλουμε πάρα πολύ γύψο θα στεγνώσει γρήγορα το κουλεοφυλλός. Επίσης ο γύψος μπορεί να χρωματιστεί με λίγη σκόνη αγιογραφίας. Γι' αυτό τη φοράμε την ποδιά. Ή ακριλικά. Δηλαδή αν θες να δώσεις κάποιο βασικό, κάποιο αστάρι ουσιαστικά. Μπορείς να το χρωματίσεις. Ναι, θέλει, ναι. Εμείς θέλουμε τώρα ένα μείγμα χυλό, έτσι ακριβώς. Ούτε πολύ, Σαν οδοντόκρεμα. Σαν οδοντόκρεμα, ένα τέτοιο πράγμα.
Αυτό υποψιάζομαι ότι δεν είναι γύψο καλλιτεχνία με τον τζάμπου. Μάλλον είναι γύψο κανονικό. Τέλο πάντων, τη δουλειά μα θα την κάνουμε. Και με λίγο υπομονή, όπου θα προσθέτουμε μέσα το νερό το γύψο, μέχρι να φτιάξουμε αυτό που θέλουμε. Μάνι είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι αν πιάσει τώρα αυτό το κυπελάκι, έχει ήδη βαρύνει. Έτσι. Το που λέγαμε πριν, ότι ο γύψος έχει το μειονέκτημα, ότι είναι αρκετά βαρύς. Μάνα σου πω. Κουτάλι, μπορεί να δείτε. Ένα κουταλάκι. Αν πάρεις το χρωματοπολείο γύψο, καλλιτεχνία. Είναι και πολύ πιο. Έχει πήξει ήδη δηλαδή. Ναι. Αυτό δεν είναι γύψο κανονικό μάλλον. Δεν είναι γύψο καλλιτεχνία. Βέβαια δεν είναι γύψο καλλιτεχνία. Άρα εκλογείται ω έξω. Δεν νομίζω. Πρέπει να τον βάφτισε. Γιατί ο πρόσωπο είναι νομίζω. Λευκό. Πέρα από το λευκό, ένα. Τώρα για παράδειγμα, α πούμε, μπορούμε να ρίξουμε λίγο. Σκόνη. Και με ακριβικό μπορούμε να το χρωματίσουμε. Θέλει λίγο πειραματισμό. Καλύτερη συμπεριφορά στην κατάσταση. Για να ξέρω εγώ τι κάνω. Να μην ξέρουν τα βαλέφω. Ναι. Ή οτιδήποτε είναι σαν τα βαλέφω. Δηλαδή μην κάθε. Αρχίζει και αλλάζει χρώμα. Λίγο ακόμα. Εκεί. Έπεσε. Είναι ένα νερικό το οποίο δεν διαλύεται. Με άζαξ, είναι τα δικά του γενικές, ενώ τα βαλέχουν με νερό και όλα τα βαλέχω ήδη, αυτά είναι, δηλαδή, καλύτερα από ό,τι αν είχαμε ξενά. Ναι. Ήταν ήδη. Άλλο πρόβλημα. Δουλεύει και η σκόνη αγιογραφίας δουλεύει και το χρώμα ακόμα καλύτερο. Σύνο ότι διευκολύνει λίγο και την. Λοιπόν, αυτό το έχουμε φέρει σε μια περίπου κατάσταση που θέλουμε. Οπότε είναι ώρα τώρα να ρίξουμε και λίγα τλακόν. Και εδώ. Είπαμε ένα τλακόν. Πάει με όλα. Ένα. Μια τλακόν πάει με όλα. Και το καλό για τλακόν ότι καθαρίζει από παντού, έτσι. Δεν θα μείνει ούτε στα ρούχα, ούτε στα πινέλα, με λίγο νεράκι. Λοιπόν, αφού έχουμε κάνει λοιπόν ένα, βγαίνει ένα τέτοιο πράγμα. Εγώ δεν τον πολύ χρησιμοποιώ. Το χρησιμοποιώ περισσότερο ότι αυτό που είπαμε κάναμε πριν με τη χαρτοπετσέτα να τη στρώσουμε κτλ. Γιατί ο γύψος βαραίνει, δεν πέφτει καλά, αλλά σε μερικά σημεία είναι απαραίτητος. Οπότε έχουμε ρίξει και την αντλακόλ τώρα μέσα. Και χαλίκι δεν μπορούσα να βάλουμε. Ναι, ό,τι θέλεις βάζεις. Ό,τι θέλεις βάζεις. Πολλοί ας πούμε όταν κάνουν κατεστραμμένα διοράματα, ας πούμε βομβαρδισμένα που έχει μπάζα, που έχει διάφορα τέτοια πράγματα, φτιάχνεις ένα τέτοιο μείγμα γύψο αντλακόλ. Και τα πετάς όλα μέσα. Σε μια σωστή ποσότητα, ώστε να σου δώσει. Με τη μύτη, ναι, και να καλύψει. Και κόβουν, ας πούμε, τώρα βάζεις πετραδάκια. Βάζεις κομματάκια από φιλό που κάνουν τούμπλα. Βάζεις, ξέρω εγώ, ή αν πάρει σπάγκο, ο σπάγκος ο σκηνένιο. Και το κόψεις σαν ψηλό μακαρονάκι, δίνει τη θέση του σηματόσχημου που έχουν εδώ, η συνδεδιά που έχει οικοδομή. Θα πετάς όλα αυτά σε ένα μείγμα και όταν αυτό πήξει, όχι υγρό, όταν πήξει και γίνει, ας πούμε, σαν πρωτόκρεμα, τότε αρχίζεις και το δουλεύεις. Το πετάς, ας πούμε. Και αυτό όταν παγώσει, ας πούμε, προξέχει το σκηνάκι που το βάζεις μετά σε δερένιο, ή είναι το δέντρο, ας πούμε, όλα αυτά. Και έτσι κάνουν τα χαμηλά τα μπάζα, που είναι
πιο διαλυμένα, πιο παλαιότερα, δεν κάνουμε πλάκες και τέτοια. Όλα αυτά είναι μια τεχνική για να φτιάξουμε το άρμα και γύρω-γύρω τα μπάζα που έχει πατήσει και έχει διαλύσει. Οπότε αυτό είναι περίπου τώρα έτοιμο. Έχουμε ρίξει λίγο χρωματάκι μέσα. Τώρα είναι αυτή, έχει αυτή τη μορφή. Να μπορεί να τρέχει, αλλά να μην είναι και νερό. Αυτό θα έρθει και θα κολλήσει με την ατλακόλα πάνω στο ντάου. Έχουμε κάποιο χρόνο ώστε να μπορέσουμε να το διαμορφώσουμε. Γιατί έχουμε περιθώριο ακόμα. Δουλεύει ακόμα, ο γύψος δεν έχει... Είναι ένα χαμερό πράγμα, έχουμε βάλει και πετραδάκια μέσα, αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Αυτό που λέγαμε πριν. Και τώρα. Αυτό ακόμα δουλεύεται. Με το μυστρί. Με το μυστρί. Και αν το αφήσουμε λίγη ώρα ακόμα να στεγνώσει, θα δουλευτεί ακόμα καλύτερα. Δηλαδή να πει στο νερό που να στεγνώνει, να στείλει να στερεοποιείται ο γύψος, ώστε να μπορούμε να κάνουμε, να δουλέψουμε με την οδοντόβουρτσα. Αυτή χρειάζεται λίγο προσοχή μόνο, γιατί αν έχεις μασκάρει κάτω-κάτω τη βάση σου, ας πούμε, τη ξύλινη, το περιθώριο της γύρω-γύρω, θα κάνει... η κόλ περνάει κάτω από τη... Έτσι. Ακυρώνει την κόλλα της ταινίας, και περνάει από κάτω και μπορεί να βάλει τι μασκάρε. Να είσαι γεμάτο σαν τα κόλλα από κάτω. Ναι, ένα σοκ. Ναι. Μοναδική ταινία. Ναι. Περνάει. Αυτή περνάει πιο εύκολα. Γιατί είναι πλαστική. Μοναδική ταινία. Δηλαδή η χαρτοτενία καμιά φορά ή masking tape, α πούμε. Η χαρτοτενία μπορεί να αφήσει κάποιο να κολλήσει ατλακόλλητη χαρτοτενία κατευθείαν απάνω. Και όταν την ξεκολλήσει, να κάνει σκαλοπάτι, α πούμε. Θέλει λίγο προσοχή να μην την αφήσει να πάει κοντά στη. Και το φτιάχνει πρώτα πάνω σε εδώ και. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Κώστα. Ποτέ. Μα αυτό. Εντάξει. Γίνεται. Μπορούμε να ρίξουμε τώρα πετραδάκια για να μπορέσει να αρχίσει τώρα να αρχίσει και ομογενοποιείται το μείγμα. Okay. Ρίχνουμε τα πετραδάκια μέσα, τα πιέζουμε και λίγο να κατέβουνε. Και αυτό τα πλώσα εδώ πάνω για να... Σου μπαίνουν ιδέες εσύ. Σου μπαίνουν ιδέες, καλά. Κάτσε τώρα, περίμενε. Ας πούμε έχει πέσει και σκόνη απάνω. Αυτά όλα τα υλικά με την... όσο στεγνώνουν παντρεύονται και κάνουν δουλειά. Είναι πολύ πρόχειρη η... Απλώς το κάνουμε για να δείξουμε πώς δουλεύει το... πώς δουλεύουν τα υλικά τώρα με το άλλο. Βραχάκια, ό,τι θέλουμε να προσθέσουμε, το προσθέτουμε τώρα από γύψος, είναι ακόμα νοπός. Για να δούμε, έχει αρχίσει και στεγνώνει. Και αυτό όταν θα διαμορφωθεί η τελική του επιφάνεια, μπορούμε να το τρυπήσουμε, δηλαδή αν θέλουμε να βάλουμε κανένα δεντράκι, το τρυπάμε, δεν παθαίνει τίποτα, δεν έχει καμία ανάγκη, το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τώρα εδώ, ό,τι έχει μαζευτεί εδώ πέρα, πολύ ωραίο. Και θα τελειώνει και γίνει έρημος. Μόνο το έγινε, έτσι. Γυροπία, ναι. Έτσι, έχει γίνει μόνο του το υλικό. Δηλαδή, ανακατεύοντας τη σκόνη αγιογραφίας, την άμμο, δηλαδή, θα βάλουμε αυτά σε μια λατιέρα και τα πλακώσουμε από πάνω, έχουμε κάνει τη δουλειά μας πάνω στην ατλακόλλα. Να το έδαφος. Έτσι. Αυτό το αφήνουμε να στεγνώσει.
Με όλα αυτά τα υλικά, το μόνο άσχημο είναι ότι έχουν μεγάλους χρόνους στο στέγνωμα. Τα υλικά του εμπορίου έχουν μικρότερους χρόνους στο στέγνωμα. Πολύ μικρότερους χρόνους στο στέγνωμα. Αλλά το είπαμε και από την αρχή και θα το ξαναπούμε ότι αν είναι να φτιάξεις ένα πολύ μικρό διόραμα, okay, θα πάνε να αγοράσεις έτοιμα τα υλικά. Αν είναι να φτιάξεις κάτι μεγαλύτερο, μπορεί να μην σε συμφέρει. Πάντως υπάρχουν, δηλαδή σκόνες αγιογραφίας στα pigments και όλα αυτά που βάλαμε εδώ πέρα πάνω, δηλαδή γύψους και όλα αυτά που φτιάξαμε, υπάρχουν σε κουκιά έτοιμα. Στεγνώνουν πολύ πιο γρήγορα. Αλλά από εκεί πέρα κρίνει ο καθένας τι θέλει να δαπανίσει σε χρήματα και σε χρόνο. Να ρωτήσω κάτι πάνω στα χρώματα αυτά που λες στα γεωγραφίες, δεν μπορείς να πάρεις και soft pastel για να τα ξύσεις. Και αυτό γίνεται, αλλά αυτό, απλώς το σκόνη της αγιογραφίας είναι λίγο πιο χοντρόκοκκι, αν θες. Το παστέλ, άμα ξυστεί, γίνεται σκόνη τελείως. Είναι πολύ ωραίο το χρησιμοποιήσεις σαν φίλτρο για να δέσεις, να ομαδοποιήσεις όλο σου το διόραμα. Δηλαδή, να μην το χρησιμοποιήσεις σαν υλικό για χωματόδρομο, γιατί είναι πάρα πολύ λεπτό. Είναι πολύ λεπτό. Αλλά ας πούμε, όταν φτιάξεις το χωματόδρομο, όταν βάλεις το άρμα, όταν φτιάξεις, ξέρω εγώ το άρμα σου, οτιδήποτε, θα φτιάξεις ένα φίλτρο ουσιαστικά με αυτά τα παστέλ που τα φτιάξουμε, που τα παίρνουν εσύ πολύ καλά. Και μετά θα πάρεις ένα πολύ μαλακό πινέλο και θα περνάς όλα σχεδόν από πάνω. Δηλαδή να μην ακουμπάει το άρμα. Σχεδόν από πάνω, ή ας πούμε βουτάς το πινέλο που πρέπει να έχει πολύ μαλακή τρίχα μέσα στο μείγμα σου και το χτυπάς έτσι από πάνω, σαν να βρέχει σκόνη ας πούμε. Και αυτό κάνει ένα φίλτρο που ουσιαστικά μπαίνει και κουμπώνει. Ναι, φίλτρο είναι. Ναι. Για να ουσιαστικά να τα. Εκεί κλειδώνεις όλο το διόραμα. Δηλαδή, τώρα ακούμε, εντάξει, είναι τελώς. Έχουμε εδώ πέρα μία, ας το πούμε έτσι, ότι είναι ένα αυτοκίνητο που περνάει ανάμεσα από, σε ένα χωματόδρομο, ίσα ίσα που χωρνάει να περάσει ανάμεσα από τα βράχια σας. Έτσι. Γεια σας κύριε Γιώργο, θα τα πούμε. Κάπως έτσι, βέβαια αυτό, όταν στεγνώσει, καταρχήν θα έχουν αλλάξει τονικό της του χρωμάτου. Θα το δείτε ότι... Έλα, εδώ. Έχει πάθει αυτό το καημένο. Λοιπόν, θα αρχίσουν να αλλάζουν το τοπικό του των χρωμάτων. Θα το φυσήξουμε πολύ καλά, θα το ξανααποκαταστήσουμε όπου τυχόν μας λείπει, θέλει κι άλλο, λίγο παραπάνω κτλ. Εδώ πέρα είναι εντελώς εκτός. Κλίμακας, το δέντρο είναι λίγο μεγάλο, αλλά με αυτά τα υλικά, το μόνο που έχουμε αγοράσει είναι το χηματάκι. Βασικά το δέντρο είναι πιο σωστό από τα πέντε. Ναι, εντάξει. Σε σχέση με το... Φτιαχτήκανε στο αρμακόλα τα βράχια. Πάντως αυτή είναι η ιδέα. Στο ατλακόλα, όχι στο αρμακόλα. Στο ατλακόλα, ναι. Γιατί κάνει στο αρμακόλα. Ούτε τα αφήσαμε να στεγνώσουν, ούτε τίποτα. Πάντως αυτή είναι η κεντρική ιδέα του πώς μπορεί να γίνει με πολύ απλά υλικά ένα διόραμα. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας. Εμείς είπαμε κάποιες βασικές τεχνικές. Δηλαδή 2-3 υλικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Πού τα βρίσκουν, με τι κολλιώνται, πώς μπορούμε να τα παντρέψουμε όλα μαζί. Βασικές αρχές. Από εκεί και πέρα ο καθένας εξελίσσει. Δηλαδή, εγώ τώρα ας πούμε άκουσα αυτό που λέγαμε με το κόχαρτο. Ωραία ιδέα. Πας ένα φύλλο του κόχαρτα πάνω, το τρως και λίγο και κάτι βάφεται. Ψάχνεις την κλίμακα περίπου να δεις τι σου ταιριάζει να μην είναι γκούβα μέσα. Είναι πολύ ωραία ιδέα, δηλαδή, εντάξει. Δεν προσοχή μόνο για το. Ναι, δεν προσοχή στο κόλλημα, ας πούμε, ναι. Αλλά είναι μια ιδέα που έπεσε τώρα και είναι όμορφη, έτσι. Βλέπετε κάποια πράγματα που τα έχω φτιάξει εγώ. Εγώ δεν έχω αεροπορικό να σας δείξω, γιατί
Παιδιά, για να λέμε το πράγμα τώρα, εγώ θυμόμαι τα αναποδικά, δεν τα πάω καλά. Έτσι. Το πίσω, είπα το πίσω. Ναι, είμαι περισσότερο του οχήματος, του καραβιού κτλ. Του υποβρυχίου. Του υποβρυχίου, ναι. Απλώς, σας έφερα κάποια που είναι, που τα έχω φτιάξει εγώ. Το ένα που είναι το... Αυτό είναι το τείχος του Βερολίνου, έτσι. Είναι μισό το ανατολικό, μισό το δυτικό, όπως ήταν και στην πραγματικότητα. Απλώς αυτό το κουφέρι περισσότερο και σε αυτά τα χρέη θα σας πω για το κουφέρι. Τα οποία έχουν πλέον πολύ σπάνια εμφανίζονται στις εκθέσεις. Βέβαια, ξέχασα να αναφέρω το τροφοδοτικό για να βάζαμε και το φως. Αυτονώνει η έννοια. Ήτανε. Είναι ένα κουτί με ένα ματάκι, ένα παραθυράκι. Βλέπεις μέσα το... Και βλέπεις το μέσα... Τα πάντα, ναι. Παλιά ήταν πάρα πολλά αυτά που εμφανιζόντουσαν, τώρα δεν ξέρω, έχουν αρχίσει και... Δημιουργούνται φοβερές οφθαλμαπάτες εκεί. Βέβαια. Αν πατήσεις το Google να δεις σαν το box διοράματα, δηλαδή και τώρα να το δεις που δεν έχει φωτισμό, έτσι, όπως είναι μέσα, αν ξέρω ξέρεις αυτό το τροφοδοτικό, να ανάβαμε και τα φώτα, να δεις πώς φαίνεται μέσα από τα φώτα. Είναι εντελώς διαφορετική η αίσθηση μέσα. Είναι βάθος. Ναι. Και ένα που είδα πρόσφατα στο μουσείο του Βερολίνου, του Αμβούργου, το είχαν για τεστ. Από πάνω ήταν κομμάτι καραβέου, σαν εργαστήριο, μέσα σε ένα συνεργείο. Και από μπροστά είχε ματάκι. Τι έφτιαξε. Και το ήταν βέσπα συνανοηγούμενη. Άλλαζε την προοπτική. Είδε με το. Από πάνω ήταν. Τι ωραία που μέσα από το πλάνο ήταν μέσα.